Θύμα απάτης έπεσε ένας ακόμη πατρινός, αυτή τη φορά με δόλωμα, τη ρύθμιση οφειλών του προς το δημόσιο. Η υποδιεύθυνση ασφάλειας πατρών σχημάτισε δικογραφία σε βάρος αγνώστου δράστη, ο οποίος κατά το χρονικό διάστημα από 25 Μαΐου έως 1 Ιουνίου, με την πρόφαση ότι θα ρυθμίσει χρέη 38χρονου προς την εφορία, τον έπεισε να καταθέσει τμηματικά με e-banking σε δύο τραπεζικούς λογαριασμούς συνολικά το χρηματικό ποσό των 8.000 ευρώ. Ο μηχανισμός της απάτης παραμένει ίδιος με πολλές άλλες παρόμοιες περιπτώσεις που έχουν αποκαλυφθεί στο παρελθόν ανά την Ελλάδα. Σε αυτή την περίπτωση, το πρόσχημα για να προσεγγίσουν τα υποψήφια θύματα είναι η υπόσχεση για διαμεσολάβησή τους προς το δημόσιο και τις τράπεζες για τη ρύθμιση οικονομικών οφειλών. Δεν θα πρέπει να εμπιστευόμαστε τον οποιοδήποτε τρίτο που έρχεται να μας υποσχεθεί ότι θα σβηστούν τα χρέη. Τα χρέη από την εφορία δεν σβήνουν. Εάν κάποιος από τους φορολογούμενους έχει αντιρρήσεις σχετικά με το χρέος που του έχει επιβληθεί, θα πρέπει να αποταθεί ο ίδιος στην εφορία ή μέσω του λογιστή του, να δει με ποιο τρόπο θα μπορέσει να σβήσει αυτό το χρέος. Και μέσα σε εύλογα χρονικά διαστήματα γίνονται προσφυγές και ενστάσεις έναντι αυτού του χρέους. Να εμφανιστεί οποιοδήποτε τρίτος έναντι αμοιβής για να σβήσει το οποιοδήποτε χρέος, αυτό δεν υπάρχει. Τα μέλη του κυκλώματος μέσω του κοινωνικού κύκλου που έχουν αναπτύξει σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας συλλέγουν πληροφορίες για άτομα τα οποία αντιμετωπίζουν οικονομικά προβλήματα είτε λόγω χρεών στα δημόσια ταμεία είτε λόγω τραπεζικών οφειλών και τα προσεγγίζουν. Για να κερδίσουν την εμπιστοσύνη των θυμάτων τους, επικαλούνταν υποτιθέμενες στενές σχέσεις με δημοσίους υπαλλήλους σε κέραιες θέσεις. Με αυτόν τον τρόπο γίνονται πιο πιστικοί στα υποψήφια θύματά τους, τα οποία μπροστά στο δέλεαρ της ρύθμισης της οφειλής τους υποκύπτουν με ένα αντίτιμο διόλου ευκαταφρόνητο. Παρόμοια πάτη που είχε στηθεί εις βάρος συνταξιούχων ιερωμένων ανά την Ελλάδα είχε ως αποτέλεσμα την απόσπαση ποσού άνω των 400.000 ευρώ για τη διευθέτηση, υποτίθεται, συνταξιοδοτικών τους εκκρεμωτήτων.